Δεν ξέρω αλήθεια τι να πρωτοπώ για αυτό το θέμα. Συγγνώμη, με έχει πιάσει νευρικό. Δεν ξέρω αλήθεια. Πού να ξέρω κιόλα. Ανοιχτό, ανοιχτό. Δεν ξέρω αλήθεια τι να πρωτοπώ για αυτό το θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με πονάει πάρα πολύ. Γιατί σε πονάει, Αλέκο μου? Γιατί το έχω ζήσει στο πετσί μου. Μίλα στη Θεία Σιλένα. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, όχι μία, αλλά δύο φορές. Ναι, ναι, ναι. Και ομολογώ πως τόσο κοντά του δεν έχω ξαναυπάρξει. Του θέματος. Α. Σχέση εξ αποστάσεως. Τριχούλα. Είναι κάποιες φορές που τυχαίνει το άτομο το οποίο μας αρέσει ή που ακόμα χειρότερα είμαστε μαζί του ή θέλουμε να είμαστε μαζί του, δεν μένει εκεί που μένουμε εμείς. Έλα ρε μαλάκα. Αναγκαστικά πρέπει να γίνει κάποια σχέση από απόσταση. Να βρεθεί μια χρυσή τομή στο εγώ Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στο εγώ Πάτρα, εσύ Πάρτα. Εγώ... Εγώ κυρία, εγώ κυρία, εγώ κυρία. Εγώ δεν. Τι όχι δεν και τι όχι λύνε. Εγώ σε κάποια φάση της ζωής μου θα είχαμε ένα παιδί το οποίο έμενε στην Ιταλία και εγώ έμενα στην Ελλάδα. Εγώ σε κάποια στιγμή είχα σχέση Αθήνα-Κομωτινή. Κομωτινή-Αθήνα για την ακρίβεια. Εγώ ήμουν Κομωτινή. Και Κομωτινή Μακεδονία γενικότερα. Δεν ήταν τόσο επιλογή μου εξ αρχής. Οι συνθήκες το έφεραν να χρειάζεται να γίνει. Λες ότι εγώ δεν θα το κάνω και πώς καταλήγουν όλοι και το κάνουν φοβερό τελικά. Πράγμα. Ναι, ξέρεις, είναι όλο αυτό το να είμαι εγώ εδώ και να είναι αυτός αυτή του βοδιού το κέρατο και να σου τα τηλέφωνα, να σου τα Skype και τα FaceTime και που είσαι και τι κάνεις, ούτε στον εχθρό μου. Είναι σαν αυτό που λέμε στο τραγούδι το medley. Μάλιστα, έχω κάνει ένα medley επιχειρημάτων πότε που είναι γνωστόν επιτυχιών μου, όπως ναι, ναι, ναι. Όπως το σιωμαγνήτη. Θα φύγουν κάποιοι για Εράσμους, κάποιοι θα φύγουν για μεταπτυχιακό, κάποιοι θα φύγουν για να βρουν δουλειά, είτε να δοκιμάσουν την τύχη τους σε κάποια άλλη χώρα. Οπότε νομίζω ότι οι αφορμές για να γίνει σχέση από απόσταση είναι ίσως περισσότερες. Να μιλήσω κι εγώ τώρα λοιπόν, πες μετά μας. Από 5 λεπτά. Ο λόγος που υπάρχει σχέση από απόσταση περισσότερες μέρες μας δεν είναι αυτό, είναι επειδή ευνοείται η σχέση από απόσταση. Από την άποψη ότι παλιά δεν είχες ούτε Skype, ούτε FaceTime, ούτε ίντερνετ, ούτε κινητό, ούτε τηλέφωνο. Και άμα ο γκόμενός ή γκόμενά σου ήτανε μπατήρης και δεν είχε λεφτά να στείλει γράμμα. Γιατί αν εσύ όταν έκανε σχέση από απόσταση εκεί στη Μακεδονία, δεν είχες κινητό, ίντερνετ κτλ. Κτλ. Αν είχες... Θα την έκανες? Όλα καλά στην αρχή με τη σχέση από απόσταση. Γιατί είναι λίγο η καύλα. Το μιλάς έτσι. Συγγνώμη. Είναι λίγο η θέρμη. Η ερωτική διάθεση. Και λες και δεν το κάνω. Και το κάνεις. Και μετά όμως, να σου τα προβλήματα. Το βασικό για μένα είναι η ζήλια και η έλλειψη εμπιστοσύνης, τα οποία δεν είναι ότι τα γεννά η απόσταση, διότι αυτά υπάρχουν και δίπλα να είσαι με τον άλλον. Mm-hmm. Τα θρέφει όμως, λες και πού είναι τώρα και τι κάνει και μήπως δεν είναι στο σπίτι που μου λέει ότι κοιμάται, λέω εγώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στη σχέση που είχα από απόσταση δεν το βίωσα καθόλου αυτό. Αντιμετώπισα πολύ έντονα το ότι το Skype δεν φτάνει. Ναι, μεν μιλάγαμε πολλές ώρες στο Skype, τον έβλεπα, βλέπαμε μαζί ταινίες, ακούγαμε τραγούδια, μιλάγαμε κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό που σου λείπει τελικά είναι η σωματική επαφή, όχι με τη σεξουαλική έννοια. Το άγγιγμα. Το άγγιγμα, ότι θέλεις ο άνθρωπός σου να σε πάρει μια αγκαλιά. Ήθελες εσύ να κάνεις βίντεο σχέση από απόσταση. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι εντάξει, μωρέ, στη σχέση από απόσταση έχει και στο χρόνο σου, έχει και το άλλο άτομο το δικό του χρόνο. Υπάρχει αυτό σαν επιχείρημα. Ναι, αλλά ότι, ξέρεις, κάνω παρέχεις και το χρόνο. Και είναι αυτό το να πάμε ένα σινεμά μαζί, ναι. Να φάμε ένα φαΐ μαζί, να κάνουμε και ένα σεξ μαζί, γιατί με δύο άτομα γίνεται παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Να πούμε και την αλήθεια, ίσως κάποιες φορές εκτιμάς και άλλες στιγμές που ζεις, γιατί
αυτή την αγκαλιά που θα κάνεις όταν βρεθείτε μετά από καιρό ή την κουβέντα το τι κάνεις, που είναι ένα τι κάνεις που πρέπει να απαντήσει 100 ερωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Αισθάνεσαι ότι ζεις δύο ζωές, η μία παράλληλα με το άλλο άτομο που τρέχετε μαζί και παράλληλα τη δική σου. Απ' την άλλη, κάποιες φορές όταν είσαι και κοντά, η καθημερινότητα σε κουράζει. Δηλαδή, ρουτινιάζεις πιο εύκολα. Η σχέση από απόσταση ίσως προστατεύει αυτό. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Εγώ ρουτίνιασα. Ρουτίνιασα γιατί ξέρεις, αυτό το πράγμα το αντέχεις και είναι okay, μέχρι να σταματήσει να είναι okay. Και μετά ρουτινιάζεις το κάθε βράδυ 3 ώρες Skype, ρουτινιάζεις το πάλι κοιμάμαι μόνη μου μόνος μου, ρουτινιάζεις το έχω πάει με καφέ, για καφέ με τους φίλους μου και... Πρέπει να μιλήσουμε, να μιλήσω μαζί αυτό της, μαζί πάλι, της, γιατί... που μπορεί να έχετε πολύ διαφορετικά προγράμματα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κοινός χρόνος και να είναι και για τους δύο αρκετός. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιος από τους δύο θα έχει πιο βαρύ πρόγραμμα. Σίγουρα. Και να σου πω και το άλλο το φοβερό. Εγώ που είχα σχέση εξ αποστάσεως με Ιταλία... Time zone. Είναι time zone διαφορετικό. Φαντάσου τώρα να είναι ο άνθρωπός σου κάπου που να υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά. Σεβαστό ώρες. Time zone. Ξέρω εγώ, 3 ώρες. 3 ώρες δεν τρελαίνεσαι. Πιστεύω ότι όταν κάποιος άνθρωπος θέλει, θα βρει 5 λεπτά. Δεν σου λέω να θα πάρει το χρόνο και θα τον κάνει λάστιχο. Δεν γίνεται ακόμα, δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θα βρει χρόνο στο πρόγραμμά του. Μα να σε δει στο Skype, μα να μιλήσετε στο τηλέφωνο 5 λεπτά. Ή τουλάχιστον θα γίνει μετά από κάποιο καιρό που θα το ψάξετε, ένα κάποιο πρόγραμμα στο οποίο θα μπορείτε να τα πείτε, δεν θα είναι ποτέ επαρκές αν υπάρχει πρόβλημα χρόνου, αλλά ας μην τα ρίχνουμε όλα είτε στο χρόνο είτε στην απόσταση γενικά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα ωστόσο είναι και το σεξουαλικό. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει θέμα. Η σεξουαλική ικανοποίηση του ανθρώπου πέρα από την σαρκική ανάγκη, ναι, ναι, καλύπτει κι άλλα, κι άλλες ανάγκες μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Το σεξ, όταν κάνεις σεξ με κάποιον, παράγονται κάποιες συγκεκριμένες ορμόνες που δεν παράγονται με άλλο τρόπο. Παιδιά, δεν παράγονται. Ναι. Όπως είπα και πριν, για μένα το μεγαλύτερο θέμα δεν ήταν το σεξ. Δηλαδή ήταν αυτό που με απασχολούσε σχεδόν λιγότερο. Σε περιπτώσεις τις οποίες η απόσταση είναι για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, θα φύγει κάποιος για σπουδές. Η αλήθεια είναι πως είναι πρόβλημα. Σου λείπει το σεξ με πολλούς τρόπους. Σου λείπει η επιβεβαίωση μέσα από το σεξ. Το ότι είσαι αρεστό. Το τέρι σου αισθάνεται ότι ελκύεται από εσένα. Κάπου γύρω μας ζουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που, μαντέψτε, έχουν τις ίδιες ανάγκες με εμάς. Και δεν είναι δικαιολογία, αλλά κάποια στιγμή που σε κάποιους ανθρώπους η ανάγκη του σεξ θα είναι αρκετά ανικανοποιητή, είναι ένα ζήτημα το ότι πάντα κάποιος υπάρχει κοντά να στην ικανοποιήσει. Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί όταν εσύ περιμένεις 2 μήνες, λες εντάξει, είναι Μάιος, θα έρθει τον Ιούλιο. Ωστόσο, αν ξέρεις ότι για τους χύψη λόγους αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, εντάξει, άνθρωπος είσαι και εσύ, κάποια στιγμή θα σου λείψει αρκετά το σεξ. Ναι, ωστόσο το αστείο είναι όταν βρίσκεσαι με αυτόν τον άνθρωπο τελικά, όπου ξέρω μπορεί να έρθει για 5 μέρες για μια εβδομάδα. Και το τελευταίο που κάνετε είναι σεξ. Και προσπαθείτε μέσα σε 5 μέρες να χωρέσετε όλα αυτά τα πράγματα που δεν κάνετε τους προηγούμενους 2 μήνες. Όλα, όλα, όλα. Πάτε για καφέ, να πάτε βόλτα, να πάτε για ποτό, να πάτε για φάι, να κάνετε σεξ. Βγαίνετε και σαν τα κουνέλια. Να προλάβετε. Είστε έτσι και λέτε πάμε άλλη μία. Μπας και προλάβεις να αναπληρώσεις ό,τι έχασες. Όταν είχα κάνει την πρώτη μου σχέση και σε κάποια στιγμή που ήρθε να με δει. Ήταν όλα καλά και συνέβαινε αυτό το επί 5 μέρες να προσπαθούμε να κάνουμε όλα τα πράγματα που δεν κάναμε επί 1 μήνα. Έρχεται η τελευταία μέρα, που ειδικά στην τελευταία μέρα είναι εκεί που λες θα κάνουμε και βγάζεις μια λίστα από εδώ μέχρι απέναντι. Και καταλήγουμε σε γνωστό νοσοκομείο της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου μια φίλη μου έχει πάει και έχει πιει τον κόλο της και περνάμε το τελευταίο βράδυ. Ενώ το επόμενο βράδυ θα ήταν σε 1,5 μήνα από εκείνη τη μέρα, το περνάμε στο νοσοκομείο, πάνω από αυτή την κοπέλα, στους διαδρόμους, στο πρωτόκολλο. Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα που δεν περίμενα ότι θα αντιμετωπίσω. Αυτός όταν ερχόταν στην Αθήνα, εκτός από μένα είχε και φίλους. Ερχόταν λοιπόν αυτός μια φορά το μήνα, κύριος. Μια φορά το μήνα, το λες και large. Και του είχα πει ότι κοίταξε να δεις, εγώ τότε πήγαινα σχολείο ακόμα. Του λέει κοίταξε να δεις, οκ.
Έχω πρώτη ώρα γεωμετρία. Εγώ όλη μέρα έχω δουλειές, γιατί έχω σχολείο φροντιστήριο. Κάνε ό,τι θες μέχρι τις 10, να σε κλιπαρώ 10 η ώρα, να σε δω για να σε δω όσο μπορώ, ρε παιδί μου. Και πάει και κανονίζει με τους φίλους του. Και του λέγανε οι φίλοι του, ξέρω εγώ, και αυτός του είπε: δεν μπορούσα να ενηθώ γιατί είναι και επίτουρο. Και κανόνισε να βρεθεί με τους φίλους του, να πάνε σπίτι ενός άλλου φίλου, να γίνουν κομμάτια. Και να τα έχω πάρει εγώ. Και καταλήγω να τσακώνομαι με το φίλο του, ο οποίος με βρίζει, μου είπε: τι λες ρε τσόφλι. Oh. Ναι, γιατί το τσόφλι είναι αυτό που πετάς. Το πατάς κιόλας. Ναι. Τον αγαπάω πολύ. Ακόμα, φίλοι είμαστε. Αν είσαι εσύ αυτός που φεύγει, πώς διαχειρίζεσαι αυτή την κατάσταση? Γιατί έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εγώ δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ίσως είναι πιο δύσκολη από την άλλη θέση. Γιατί στην άλλη θέση βρίσκεσαι λίγο προτετελεσμένου. Δηλαδή, σου λέει άλλος φεύγω. Λες εσύ, τι θα κάνω. Αν όμως εσύ φεύγεις, εγώ ένιωθα σαν να πρέπει να δώσω εγώ την κατεύθυνση σε αυτή τη σχέση. Αν εγώ έλεγα εξ αρχής ότι δεν μπορώ, ίσως ήταν λίγο πιο εύκολα. Ναι. Όμως, ήμουν εγώ αυτός που με την στάση μου, ως αρχική πρόθεση έδειξα το ότι φεύγω, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν είναι δύσκολο να φεύγεις εσύ. Να είσαι εσύ αυτός που δεν έχει τη σταθερή βάση. Ναι, αυτός που περιμένει, αλλά αυτός που είναι ο ταξιδιώτης και πηγαίνω έρχεται. Είναι πολύ δύσκολη θέση του. Υπάρχει μια εξαιρετική φράση από ένα ποίημα, δεν θυμάμαι ποιανό, που λέει «Φεύγεις, άρα υπάρχεις». Και εδώ μπορείτε ελεύθερα να βάλετε τα κλάματα. Η στιγμή του αποχωρισμού. Ναι, τι? Έχω αισθανθεί πάρα πολύ περίεργα κλαίγοντας σε σταθμούς, ναι, τρένων συγκεκριμένα εγώ, για δευτερόλεπτα. Είναι βασικά αυτή η στιγμή που... Είναι σαν μικρός χωρισμός βασικά. Είναι μικρή λέξη ο χωρισμός για να περιγράψει, ναι, αυτό που μόνο εκείνη τη στιγμή σου, ναι, συμβαίνει. Είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι δεν θα ξαναειδωθείτε. Ότι και... τελείωσε πολύ γρήγορα. Ότι δεν πρόλαβες να πεις 5 πράγματα. Ναι. Έχω στο μυαλό μου πολλές στιγμές με κλάματα. Δεν είμαι καν ενδεδομένη πια με τον Παναγιώτη. Αλλά είναι δύσκολο. Και δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξαναζήσει. Ποτέ. Ποτέ. Δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά, πεταλούδα. Ναι. Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που συμβαίνει στη σχέση από απόσταση είναι εκπλήξεις από οποιαδήποτε πλευρά. Αντίβαρο στις δυσκολίες μια σχέση από απόσταση, εγώ έβρισκα πάντα το κίνητρο για να προσπαθώ περισσότερο. Ναι. Τις έβλεπα σαν μία πιο απαιτητική μορφή σχέσης, όπου ακόμα και αυτά που είναι αυτονόητα, ότι θα βρεθούμε, θα περάσω από το σπίτι σου γιατί είμαι από κάτω, θέλει προσπάθεια να γίνει γιατί είσαι μακριά ή γιατί, ναι, πρέπει να πάρεις ένα αεροπλάνο. Και βλέποντας αυτή τη μεριά της σχέσης, νομίζω ότι εκτιμάς και περισσότερα πράγματα από αυτά που ζει. Ακόμα και το να βρίσκεις πράγματα να συζητάς, προκειμένου είναι να μπορέσεις να έρθεις κοντά. Αυτή, ναι, με τον άνθρωπό σου. Ναι, ναι. Που δεν είναι πράγματα που τα ζείτε από κοινού επειδή είστε μαζί. Ναι, ναι, που ακόμα και το πιο μικρό, το, ναι, αν δεν ξέρω εγώ θα βγεις στις 5 ή στις 6, θα το υπεραναλύσεις γιατί χάνεις βασικά επεισόδια και, ναι, πρέπει να μάθεις λεπτομέρειες προκειμένου να σχηματίσεις μια πλήρη εικόνα. Ναι. Ή ξέρεις όλες αυτές οι μικροπαρεξηγήσεις που γίνονται γιατί εκοιμήθηκε και δεν σου έστειλε, ναι, γιατί καλά του έκλεισε το τηλέφωνο. Πολύ ενδιαφέρον, πέρα από το να εμφανίζεται κάποιος, είναι και το τον να... Τον εξαφανίζεται κάποιος. Το έχεις πάθει? Όχι, δεν είναι το επόμενο θέμα. Α, τι, εξαφάνιση, Amber Alert. Όχι, πολύ ενδιαφέρον, πέρα από ότι... Σταμάτα να γελάς! Σταμάτα να γελάς, κλαίμε τώρα. Αλλά θυμάμαι, αφού είχα χωρίσει με αυτόν τον άνθρωπο, σε κάποια φάση μου ήρθε ένα γράμμα από Ιταλία, το οποίο είχε μέσα ένα μικρό δαχτυλίδι και ένα... μια φωτοτυπία από εισιτήριο και ένα γράμμα που έλεγε ότι αυτά τα εισιτήρια δεν είναι πραγματικά, όμως θέλω να έρθεις να με βρεις. Έλα ρε Παναγιώτη! Παναγιώτη, σε παντρεύομαι! Και το μάτι είναι υγρό! Δεν πήγε, όχι, δεν είναι. Είναι αυτό, είναι υγρό. Και το ζήτημα το μεγάλο είναι το πώς χωρίζεις.
Γιατί εκεί εγώ αντιμετώπισα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πέρα από τον ίδιο το χωρισμό. Τον χωρίζεις, την χωρίζεις από μακριά ή περιμένεις να έρθει. Γιατί εγώ σκεφτόμουν το να χωρίσω εγώ αυτόν τον άνθρωπο από μακριά είναι μεγάλη μαλακία. Είναι πολύ άσχημο. Δεν θα ήθελα να το κάνει κάποιος. Απ' την άλλη, εγώ δεν μπορούσα να πάω εκεί. Να τον φέρω τον άνθρωπο μέχρι εδώ. Για να τον χωρίσω. Για να τον χωρίσω. Δεν μου πήγαινε η καρδιά. Την πρώτη μου σχέση από απόσταση, χωρίσαμε ενώ βρεθήκαμε ξανά. Mm-hmm. Βασικά ήταν λίγο προδιαγεγραμμένο, το κρατάγαμε και οι δύο. Είναι αυτά που θες να πεις, είναι μια αγκαλιά. Είναι κάτι που ρε παιδί μου λες ότι αυτό θα το χάσω. Ακόμα και στο... Τη δεύτερη σχέση από απόσταση τελείωσε από το τηλέφωνο. Είναι αυτό το που δεν προλαβαίνεις να τσακωθείς τελευταία φορά, να ξεθυμάνεις, να κάνεις ένα break-up sex, όποιοι κάνουν. Εμένα με είχε χωρίσει ένα μεσημέρι την ώρα που έτρωγα. Εννοείται ότι ποτέ δεν ολοκλήρωσα αυτό το φαγητό και απλά έκλαιγα πάνω από το πιάτο. Εγώ λέω αφού ήρθε, θα περάσουμε αυτές τις μέρες μαζί. Βέβαια αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό είναι για μένα το πιο απάλευτο από όλα. Και την τελευταία μέρα... Γκρινιάζουμε για το απρόοπτο ότι εκεί που έτρωγα με πήρε τηλέφωνο... Όχι, το πιο προδιαγεγραμμένο είναι χειρότερο. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει βίντεο που να μας έχει πονέσει περισσότερο από αυτό. Θα υπάρξει όμως. Το δύσκολο σε αυτές τις καταστάσεις είναι τα αποθυμένα που σου αφήνουν. Ότι δεν πρόλαβες να ζήσεις αυτό που ήθελες όπως το ήθελες για να κλείσει ο κύκλος σωστά. Κατά τα άλλα δοκιμάζει τους ανθρώπους. Είναι θετικό. Να χρυσώσουμε το χάπι. Γιατί πρέπει να δοκιμαστείς. Ποιος είσαι. Ο σιωμάρτυρας. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Βασικό ναι. Στοιχείο ναι. Της σχέσης από απόσταση είναι ο παράγοντας αποστασιομαγνήτης. Είναι κάτι σαν το μαλακομαγνήτη. Ναι. Είναι ένας μαγνήτης που εγώ τουλάχιστον τον έχω πάνω μου. Ναι. Δηλαδή, οι φήμες λένε ότι άμα μένεις στο εξωτερικό, σκοπεύεις να μείνεις στο εξωτερικό, σπουδάζεις στο εξωτερικό, θα πας να βρεις δουλειά σε κάποια άλλη ήπειρο, θα μπεις στα καράβια, θα βγεις από τα καράβια, σκοπεύεις να πας στον άλλο κόσμο και θα περάσεις από άδη. Εδώ! Εδώ! Όλοι εδώ! Ελάτε να σας φιλοξενήσουμε, να περάσουμε καλά για ελάχιστες μέρες και μετά να φύγετε και να μας κάνετε την καρδιά περιβόλη. Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε την καρδιά του Αλέξανδρου περιβόλη, τηλεφωνήστε τώρα στο 69-88-88-88-83. Και ελάτε να το ζήσουμε. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Κάντε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε το κουτί πληροφοριών για να βρείτε όλα μας τα social media. Πατήστε και ένα κουβουνάκι για να έρχονται ενημερώσει για όλα μας τα βίντεο. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο! Σιγά μωρή, Ντενίση.